Εισαγωγικά θέλω να πω ότι έλαβα την πρόσκληση για τη συμμετοχή μου στη σημερινή συνάντηση σε μια περίοδο που δεν έχω καιρό να παρανάσα. Καταλαβαίνετε γιατί. Και ανταποκρίθηκα κυρίως από σεβασμό και εκτίμηση στο έργο των διαμεσολαβητών και των εκπροσώπων τους που δουλεύεται ανιδιοτελώς, γιατί προέρχομαι από τα σπλάχνα τους και εξακολουθώ να παραμένω στα σπλάχνα τους, όντας μαχόμενος ασφαλιστής, όπως είναι όλοι οι συνάδελφοι που είναι στην αίθουσα και αυτοί που λείπουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι θίγεται το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά μας, μεταξύ όλων αυτών που ακούστηκαν, το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι όταν η γενιά μου, που έχει φύγει στην ουσία, δεν ξέρω πόσοι παραμένουν σαν και εμένα ακόμη, και η δική σας, οι δύο επόμενες γενιές, το πρόβλημα της αγοράς θα είναι τεράστιο, γιατί δεν μπαίνει νέο αίμα. Και όσο δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση για να προσελκύσουμε νέα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από τα δικά μας, αυτός ο κλάδος θα μαραζώσει, διότι ό,τι και να λέμε για την ψηφιοποίηση και τον τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το επάγγελμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί από κανέναν άλλον τέτοιον. Θυμάμαι παλιότερα μια δημοσίευση που είχαμε κάνει, που λέγαμε ότι όσο ο λωστός μπορεί να αντικαταστήσει το χέρι ενός ανθρώπου, άλλο τόσο μπορεί και το διαδίκτυο να αντικαταστήσει τον ασφαλιστή. Δεν γίνονται. Όλα αυτά τα μέσα, η ψηφιοποίηση και τα υπόλοιπα είναι για να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε ταχύτητα, σε ευπρέπεια και για να μειώσουν το κόστος. Θυμάμαι, πληρώναμε πριν από δύο χρόνια, 1 εκατομμύριο ταχυπληρωμές. Θυμάστε τα. Τώρα έχει μειωθεί στο 30% αυτή η δαπάνη, γιατί γίνεται πια με ταχυπληρωμές. Με email και με τέτοια. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα προνόμιο που δεν το έχουμε αξιοποιήσει ακόμα, γιατί είναι καινούριος. Ο κ. Κωνσταντάς, που είναι στη ΔΕΙΑ, είναι της αγοράς. Είναι άνθρωπος που βγήκε από τα σπλάχνα μας και ξέρει τα προβλήματα όσο δεν τα ξέρει κανένας άλλος υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδας. Τι πρέπει να κάνουμε? Το πρώτο πρέπει να κάνουμε να επαναφέρουμε το επάγγελμα του δόκιμου ασφαλιστικού πράκτορα. Να μπουν νέα παιδιά για 6 μήνες. Είχα πει στην κυρία Σιλινιωτάκη παλιότερα ότι μας αντιμετωπίζεται σαν να είμαστε μια γενιά απατεώνων που απευθύνονται σε μια γενιά ηλίθιων. Εμείς δηλαδή ασφαλιστές είμαστε απατεώνες και η κοινωνία είναι ηλίθιοι που πάνε να τους κοϊδέψουμε. Είναι λοιπόν σαφές, γιατί άκουσα πραγματικά και πιάνε την ψυχή μου να ακούω συνεχώς για όλα αυτά τα εμπόδια. Γιατί αν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος, στους συναδέλφους να φανώ χρήσιμος, είναι αν μοιραστώ μαζί τους μια εμπειρία 50 και πλέον χρόνων και 80 και πλέον χρόνων ζωής, όσο είμαι αυτή τη στιγμή, με γνώσεις, με συναισθήματα και με εμπειρίες που απέκτησα σε αυτή τη διαδρομή. Είναι λάθος όλη αυτή η προσέγγιση που γίνεται και μιλάω για όλους τους ομιλητές. Είναι λάθος προσέγγιση. Η επίκληση συνεχώς εξωτερικών εμποδίων. Η ψηφιοποίηση που θα πάρει το 37%, άκουσα, θα γίνεται όλα ψηφιακά. Σε λίγο με 37% θα γίνονται, γιατί έτσι γίνεται και αυτή είναι η τάση. Ο πόλεμος, ο πληθωρισμός. Τι να πρωτοθυμηθώ από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Η επίκληση εξωτερικών εμποδίων είναι για να δικαιολογούμε τις δικές μας αδυναμίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον καθέναν από εσάς τους συναδέλφους. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Άκουσα για το εισόδημα, είπε η κυρία Αξιόγλου, που δεν έχει ο κόσμος εισόδημα. Δεν έχει εισόδημα για τα ασφάλιστρα του σπιτιού τους, χωρίς το οποίο δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους. Της οικογενείας τους, χωρίς το οποίο δεν μπορούν να φανταστούν επίσης τη ζωή τους. Και έχουμε αυτή τη στιγμή 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε από τον κόσμο που δεν έχει λεφτά 25 δισεκατομμύρια τυχερά παιχνίδια. Έλεος. Είναι πραγματικά αστεία. Αστεία η επίκληση, αυτή η επίκληση εξωτερικών εμποδίων. Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε ο κάθε ασφαλιστής είναι γιατί κάθε μέρα δεν κάνει τη δουλειά του. Κανένας δεν κάνει 2 ραντεβού την ημέρα. Και μιλάμε 1 το πρωί και 1 το απόγευμα. Μην υδρώσει, μην κακοπάθει, μην πάθει υπερκόπωση. 2 συναντήσεις την ημέρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 25% αύξηση της παραγωγής σε ένα χρόνο. Όχι με άλγευρα, με πρακτική αριθμητική. Εγώ έχω να πω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι να μπει νέο αίμα. Και σε αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Όχι τεχνική κατάρτιση,
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε στους ασφαλιστές μας είναι να μάθουν να δουλεύουν. Εγώ λοιπόν, πριν απαντήσω στην ερώτηση για το Ζακίδη, επειδή είμαι ερωτικός και το νεαρό της ηλικίας μου το επιτρέπει αυτό, θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε και ο Τζοντορίς προηγουμένως, ότι τα 4 εκατομμύρια γίνανε 4,5. 4 δισεκατομμύρια γίνανε 4,5 δισεκατομμύρια. Και αυτή είναι μια οπτική. Υπάρχει και μια άλλη οπτική όμως, που λέει ότι τα 5.332.000.000 που ήταν το 2009 που πτώχη ευσυλίμαν και ήρθε ο κόσμος στα ανάποδα, γίνανε 4,5. 13,8% κάτω είναι η αγορά από το σημείο που βρέθηκε εκεί. Και απλώς για να καμαρώσουμε και λίγο, γιατί μια κύρθα εδώ πρέπει να το αξιοποιήσω κιόλας, εμείς είμαστε 99,1% επάνω. Χωρίς μπανκανσοράς και χωρίς ιντερνετικές πωλήσεις. Μην χειροκροτάτε, αλλά νομίζω ότι είστε δικοί μας. Είναι λοιπόν σαφές πως υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανάπτυξης αν αξιοποιήσουν οι ασφαλιστές τις δυνάμεις που έχουν και να μην επικαλούνται αυτό που λέγεται εξωτερικά εμπόδια. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα, μπορώ να απαντήσω μόνο για αυτό που κάνουμε εμείς ως εταιρεία. Εμείς λοιπόν, επειδή θεωρούμε ότι η ασφάλιση είναι ένα αγαθό, το οποίο προσφέρουμε στην κοινωνία. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτοί που πρέπει να νιώθουν ασφαλείς κυρίως είναι οι ασφαλιστές. Είναι γελίο και αντιφατικό να πουλάμε ασφάλεια στους άλλους και να τρέμει ψυχή μας αν στην εταιρεία που είμαστε, είμαστε ασφαλείς. Και εσείς ξέρετε ότι όταν προσφέρει κάποιος, έχει χτύπημα στην πλάτη και βαρέσκια και βραβεία και εκδρομές. Και όταν κάποιος φεύγει, ισχύει το δριός πεσούσης, πας ανοίξε, λέβεται. Τα ορφανά χαρτοφυλάκια, όπως τα λέτε οι ίδιοι διαμεσολαβούντες. Εμείς λοιπόν έχουμε μία πολιτική. Το ασφαλιστήριο ανήκει σε αυτόν που το έφερε στην εταιρεία. Αν τελικά φέρει, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε εσωτερικό ανταγωνισμό, να παίρνει ένα δηλαδή, ασφαλιστεί για τον συναδέλφο του δίπλα. Υπάρχει τόση αγορά ανασφάλιστη, που δεν έχει λόγο να το κάνει κανείς αυτό. Το αποθαρρύνουμε λοιπόν με συνεχή πολιτική διδασκαλία, να το πω έτσι, ότι δεν επιτρέπεται οι συνάδελφοι μεταξύ τους να έχουμε αυτό που λέμε φίλιο αλληλοσπαραγμό. Έχουμε λοιπόν μια πολιτική. Η προμήθεια ανήκει σε αυτόν που έφερε το συμβόλαιο. Αν για κάποιον λόγο μας φέρει με υπογεγραμμένη αίτηση, με υπογραφή του πελάτη, θεωρημένη αίτηση του υπογραφής, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και αν δεν προσφύγει στην Τράπεζα της Ελλάδας, θα έχουμε πρόβλημα. Τι λέμε, ναι, πάρ' το χωρίς προμήθεια. Δεν μπορούμε για να αποθαρρύνουμε, επαναλαμβάνω, αυτή την πολιτική της μετατόπισης, εκτός αν συμφωνήσει αυτός ο ασφαλιστής, από τον οποίο φεύγει το ασφαλιστήριο. Εμείς προστατεύουμε πλήρως και σε απόλυτο βαθμό τα χαρτοφυλάκια των συνεργατών μας. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Αγγελής Προύντζος, διευθυντής μας, απεβίωσε από κορονοϊό το Δεκέμβριο του 2022. Η γυναίκα του, η κυρία Μουσούρη, είναι διευθύντρια στη θέση του άντρα της. Κανένας δεν δόρμησε να βάλει χέρι στο χαρτοφυλάκιο του αείμνηστου συνεργάτη μας και στο χαρτοφυλάκιο των συνεργατών του. Αυτό που κάνουμε εμείς τελειώνοντας είναι ότι προστατεύουμε με πολιτική εταιρείας που την ξέρουν όλοι οι συνεργάτες, δεν είναι κάτι μυστικό, δεν το κάνουμε κατ' επιλογή δηλαδή. Όλοι οι συνεργάτες ξέρουν ότι αυτή είναι η πολιτική και η εταιρεία έχει χρέος να προστατεύει τους σκόπους των συνεργατών της. Δεν μπορεί άλλος να δουλεύει και άλλος να καρπώνεται.